Καλωρίζικη. Γεια σας. Μέρους όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, αλλά και εκ μέρους των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατρών, νοσηλευτών, υποστηρικτικό προσωπικό, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στον πρόεδρο του, τον Ανδρέα Τοδρακόπουλο. Για ακόμα μια φορά, όταν η ελληνική πολιτεία χρειάστηκε στήριξη, το Ίδρυμα προσέτρεξε και υποστήριξε την κατασκευή μόνιμων κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ στο ΚΑΤ, μια υποδειγματική υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας με 30 κρεβάτια, είναι ένα μικρό μέρος μόνο της συνολικής δωρεάς που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίον είχαμε εξ αρχής θέσει και ο οποίος αποτελούσε προσωπική μου δέσμευση. Εντός ενός έτους η χώρα να βρεθεί στον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε σχέση με τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας ως ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό τον στόχο θα το πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να το πετύχουμε, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτήν την πανδημία, που όπως σωστά είπε ο Ανδρέας, είναι ένας πόλεμος αυτόν στον οποίο βρισκόμαστε, είναι πολύ σημαντικό και την επόμενη μέρα. Είπαμε εξ αρχής ότι η πανδημία αποτελεί μία πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνουμε όσα δεν είχαμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξέρω κανέναν από αυτήν την αυτοκριτική. Να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το μετατρέψουμε σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το ενισχύσουμε σε υποδομές, να το ενισχύσουμε σε ανθρώπους, να προσλάβουμε παραπάνω προσωπικό, να ανταμείψουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, να εκπαιδεύσουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, έτσι ώστε η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να αισθάνονται ασφαλείς όταν πρόκειται για την υγεία τους. Όπως είδατε, ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ επωνύμων, ανωνύμων, μεταξύ πλουσίων, μεταξύ φτωχών. Χτυπάει όλους ανεξαίρετα. Και όλοι προσέτρεξαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουν τα πιο βαριά περιστατικά. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά την πίεση, ανταπεξήλθε. Θέλω και τώρα, ακόμα μια φορά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους. Θέλω να θυμίσω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκτός από την υποστήριξη σε υποδομές, έχει κάνει και μία κίνηση οικονομικής ενίσχυσης όσων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης του κορονοϊού. Και θέλω να ξέρετε ότι όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, η ελληνική πολιτεία θα είναι συνεπής και θα ανταμείψει αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν, υπερέβαλαν εαυτόν και μας έβγαλαν όλους ως χώρα ασπροπρόσωπους. Θέλω επίσης να επαναλάβω, κλείνοντας, πόσο σημαντικό είναι εσείς οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, να δίνετε πρώτη το παράδειγμα του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε πια, υπεράν οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι τα εμβόλια τα οποία εγκρίνονται είναι ασφαλή πάνω απ' όλα, αλλά είναι και αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά ως προς τη δραστική μείωση της πιθανότητας να ασθενήσει κανείς, αλλά και αποτελεσματικά ως προς την βαρύτητα ή μάλλον την ηπιότητα της νόσου στην απευταία περίπτωση που κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί τελικά αρρωστήσει. Και είναι πολύ σημαντικό εσείς πάνω απ' όλα να δίνετε το σωστό παράδειγμα. Η πολιτεία δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση να δράσει κατασταλτικά, ούτε και θα ήταν σωστό. Αλλά θέλω να επικαλεστώ την κοινή λογική ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ταγμένοι στην υπηρεσία, να προστατεύουν το πιο πολύτιμο αγαθό το οποίο διαθέτουμε, και είναι η ανθρώπινη υγεία. Τώρα που έχουμε περισσότερα δεδομένα, παρακαλώ αυτούς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν να το ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά, και ζητώ και από εσάς που στην πλειοψηφία σας έχετε εμβολιαστεί να μιλήσετε στους συναδέλφους σας και να εξηγήσετε γιατί αυτή είναι η σωστή επιλογή για να προστατεύσουν τους εαυτούς σας αλλά και τους ανθρώπους που περιθάλπτουν σε καθημερινή βάση. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να ολοκληρώνονται τέτοια έργα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είδαμε και στο Σωτηρία, το είδαμε και στο Υποκράτειο Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε εδώ στο ΚΑΤ, σε λίγους μήνες να λειτουργεί μια μονάδα σε αυτό το επίπεδο εξοπλισμού. Στελέχωσης χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε μέχρι που να παραδοθεί πλήρως αυτή η μονάδα. Και όταν με το καλό περάσει το COVID και το ΚΑΤ επιστρέψει σε αυτό που είναι το κορυφαίο νοσοκομείο διαχείρισης τραύματος και βαριών ορθοπαιδικών περιστατικών, η μονάδα αυτή θα αξιοποιηθεί και πάλι και θα τεθεί στη διάθεση όλων των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζω, για να κάνω και κλείνοντας μια σύνδεση με μια παρουσίαση την οποία κάναμε χθες με πολύ λιγότερα τροχαία ατυχήματα, ώστε να μην χρειάζεται να περιθάλπτονται αδίκως, ασκόπως, οι κυρίως νέα παιδιά τα οποία τραυματίζονται πολύ βαριά στον δρόμο. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Ανδρέα, σε σένα, σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος. Προσδοκούμε σε μια πολύ ισχυρή συνεργασία, καθώς δρομολογούνται πάρα πολύ σημαντικές δωρεές, αναφέρω ενδεικτικά τα μεγάλα νοσοκομεία, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, αλλά και τα καινούργια αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία ετοιμαζόμαστε να παραλάβουμε εντός του έτους, τα οποία θα δώσουν στο ΕΚΑΒ την δυνατότητα να κάνουν διακομιδές χωρίς να επιβαρύνεται η πολεμική αεροπορία, με ταχύτητα και με ασφάλεια, κάτι τόσο σημαντικό για μια χώρα με τα ιδιαίτερα νησιωτικά χαρακτηριστικά της Ελλάδος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο Ίδρυμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους που θα βρούνε σε αυτόν τον χώρο την ποιότητα ως προς τα μηχανήματα, ως προς τον εξοπλισμό, ως προς τους χώρους ξεκούρασης, ως προς τα αποδυτήρια που σας αξίζει πραγματικά.